Καλή συνεργασία, νομίζω. Καλή συνεργασία, λοιπόν. Καλή συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό, τι σηματοδοτεί για την κυβέρνηση ότι ένα κόμμα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στήριξε το πολυνομοσχέδιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει μια ουσιαστική σημασία και μια συμβολική σημασία. Αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που πολλοί είχαν προεξοφλήσει ήδη από τα Χριστούγεννα του 2015 ότι δεν μπορεί, δεν αντέχει, φαίνεται ότι τα καταφέρνει και φαίνεται ότι γύρω από αυτή την αραγή και συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία αρχίζουν και συσπυρώνονται και άλλες φωνές και άλλες δυνάμεις. Το βλέπω απολύτως θετικό. Δεν θεωρώ το μείζον ζήτημα είναι ότι από 153 γίναμε από 154. Αν θέλετε, για μένα το μείζον είναι ότι η χώρα μπαίνει ανεπιστρεπτή σε μια φάση που αρχίζει να σηκώνει κεφάλι και σηκώνει κεφάλι όχι μόνο για τα μακροοικονομικά, αλλά σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και στην καθημερινότητα των πολιτών. Εκείνο δεν το έχουμε στίχημα. Δει. Το θα αρχίσει τώρα είναι μια. Εντάξει. Μοιάζει με ευχή. Το έχουμε δει, να σας πω πού. Το έχουμε δει, για παράδειγμα, στην ανεργία. Από εκεί που η ανεργία ήταν περίπου στο 27%, είναι στο 20%. Είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσει για το οποιοδήποτε μορφή success story. Δεν μπορεί όμως κανείς να μην αναγνωρίσει αυτή την πρόοδο. Ερώτηση πριν σας θυμίζω, πρόοδο, κύριε Λασκαρά, αν επιτρέπετε να το πω αυτό. Η προηγούμενη διακυβέρνηση με ανεργία 27% και επιτόκια δανεισμού περίπου στο 8% μιλούσε για success story. Εμείς δεν μιλάμε για success story. Βλέπουμε τις υπαρκτές δυσκολίες και θα προσπαθήσουμε να τις λύσουμε όσες μπορούμε νωρίτερα, όσες δεν μπορούμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλά η ανεργία είναι στο 20% και τα επιτόκια δανεισμού για τη χώρα είναι κάτω από το επίπεδο που ήταν το 2006. Νομίζω ότι έχει μια ουσιαστική διαφορά. Όλα αυτά που λέτε λοιπόν τα επικροτούν και άλλα μέλη του Κοινοβουλίου, γιατί μετά την κυρία Μεγαλοοικονόμου ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Ο κ. Μεγαλομίστακας, ο οποίος έβγαλε και πριν από λίγο μια ανακοίνωση και διαψεύδει κατηγορηματικά. Ναι, και ψάχναμε γιατί γινόταν. Γιατί μας ήρθε η ανακοίνωση του κ. Μεγαλομίστακα και την Ένωση Κεντρών και ψάχναμε. Περιδίδει την προσάρτησή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που ακούγονται ότι φλερτάρουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν πράγματι και άλλοι βουλευτές που επικροτούν την κυβερνητική πολιτική, κύριε Ζαχαριάδη? Κοιτάξτε, το μείζον για εμάς δεν είναι αν θα κάναμε το 153-154 και αν υπάρχει δυνατότητα να το ανεβάσουμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα για την κοινωνία. Γι' αυτό, Το σημαντικό είναι ότι μεγάλο τμήμα των πολιτών που την προηγούμενη περίοδο τηρούσαν μια πιο επιφυλακτική ή μια πιο αρνητική στάση μεταβάλλουν επί το θετικότερο τη στάση του προς εμάς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν σε μια άρνηση αρχίζουν να βλέπουν μια προοπτική και μεταπίπτουν, ας πούμε, στην κατάσταση ότι είναι επιφυλακτική απέναντί μας, και κάποιοι επιφυλακτικοί οι οποίοι είχαν τις απορίες, τα ερωτήματά τους, αναγνωρίζουν την μικρή πρόοδο η οποία συντελείται σε κάποια παιδιά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και νομίζω ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία και ολοκληρώνοντας αυτή την διαδρομή, όλο και μεγαλύτερα τμήματα, όχι μόνο από ψηφοφόρους ή πολίτες που είναι στην παράδοση του προοδευτικού πόλου, αλλά ακόμα και από ψηφοφόρους που ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα, να αρχίσουν να βλέπουν αυτήν την πραγματικότητα. Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, τώρα επειδή λέτε για την τελική ευθεία, είναι το Eurogroup τώρα στις 22, μετά αρχίζουν συζητήσεις για το χρέος. Διακρίνουμε λίγο ότι υπάρχει μία τάση να είναι πιο προσγειωμένα τα στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή στη λογική της εξόδου από το μνημόνιο. Ακούμε τώρα δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν και παράδεισοι στη γη, είπε ο κύριος Σκουρλέτης. Δηλαδή ότι δεν ξεμπερδεύουμε. Αυτά που ακουγόντουσαν ότι έξοδος από το μνημόνιο και μπορεί κάποιος στο μυαλό του να πήγαινε στην εποχή προμνημονίων, καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει λίγο να προσγειώσει το θέμα και τι να αναμένουμε τελικά από τον Αύγουστο του 2018 και μετά. Κυρία Μιχελιδάκη, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι βγαίνοντας από το μνημόνιο πατάς ένα μαγικό κουμπί και λύνεις όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την καταστροφή που έγινε στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια με πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, με τη δραματική αύξηση της ανεργίας τότε, με χρεοκοπία, επί της ουσίας, δεν αρκεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη δανεισμού της χώρας από τις αγορές, αλλά χρειάζεται να μεταβούν κάποιοι δείκτες από το κόκκινο της καθημερινότητας στο πορτοκαλί και στο πράσινο. Δηλαδή είναι άλλη ιστορία το να βγούμε από τα μνημόνια και είναι ευρύτερο ζήτημα να βγούμε από την κρίση. Δηλαδή να φτάσουμε σε ύψια ανεργία τα οποία είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, να αρχίσουμε να χαμηλώνουμε τη φορολογία μας που πιέζει πάρα πολύ
μεγάλες μερίδες των μεσοστρωμάτων, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018 χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο από τη λήξη αυτής της κυβερνητικής θητείας το 2019 και μέχρι το 2023 για να δούμε πώς θα αναπτυχθούμε, πώς θα εισρεύσουν μεγάλες επενδύσεις και πώς θα επιτεθούν. Είμαστε κάποιους μήνες νωρίτερα. Ασφαλώς. Αυτό έχει εκπονηθεί το συγκροτείται. Σχέδιο ή βεβαίως, θα το βεβαίως. Συζητήσετε. Αυτό συγκροτείται. Είναι το πολιτικό σχέδιο το οποίο προκύπτει μέσα από ευρύτατο διάλογο από τα συνέδρια τα οποία γίνονται σε όλη τη χώρα, σε διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, ανεξαρτήτως χρώματος και προέλευσης, με τους φορείς της περιοχής, με τους συλλόγους και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι τελειώνουν τα μνημόνια με τις αδικίες, τις επιβολές, τους στραγγαλισμούς και τις δυσκολίες. Πρέπει να μπούμε σε μία φάση ανάπτυξης, ανάκαμψης και ανασυγκρότησης, σε μία φάση που η χώρα δεν θα επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά θα τις επιταχύνει. Θα επιταχύνει τη δυνατότητά της να αλλάζει, να προσαρμόζεται σύγχρονη εποχή, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύει την κοινωνική συνοχή, να ενισχύει τους αδύναμους. Γι' αυτό χρειάζεται επιπτώσεις ανεργίας, γι' αυτό χρειάζονται συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είμαστε και τρεις και κάνουμε ερωτήσεις, αλλά τώρα δεν κάνουμε ερωτήσεις και πρέπει. Εγώ είχαμε μια διαφωνία όσο πριν μου με τον Νίκο. Χρόνο, επειδή θα μιλάω. Είχαμε μια διαφωνία πριν με τον Νίκο. Και λέμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Τελικά, και ιδίως τώρα, έτσι, μετά από 8 χρόνια μνημονίων, με τι ψηφίζει ο κόσμος, με την ιδεολογία ή με την τσέπη? Εσείς, εγώ πήρα θέση τσέπη. Ο Νίκος πήρε θέση ιδεολογία. Όχι, εγώ δεν πήρα θέση ιδεολογία. Ναι. Είπα να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Εσείς καταλαβαίνω ότι ναι, μετράει η κυβέρνηση. Να ψηφίζουμε την τσέπη μας, αλλά μην πουληθούμε εντελώς. Να υπάρχει και μια απόφαση. Νομίζω ότι η συζήτηση καταρχήν την βλέπω αρκετά προώρη. Δηλαδή, θα ήταν πολύ καλύτερα να την κάνουμε σε ένα και πλέον χρόνο από τώρα. Την ξανακάνουμε, αλλά μιας και το ανοίγεται το ζήτημα για να μην μείνει αναπάντητο, νομίζω ότι όλα θα παίξουν ρόλο. Ναι. Και οι τοποθετήσεις και οι ιδεολογίες και η αντίληψη ότι κάποια κόμματα στο παρελθόν στο όνομα μιας ιδεολογίας ή μιας αντίληψης ή μιας φρασολογίας χρεοκόπησαν τη χώρα. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, εμάς μας ψηφίζουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι που τα προηγούμενα χρόνια βρέθηκαν στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι από Νέα Δημοκρατία γίνανε ριζοσπαστική αριστερά και ανανεωτική αριστερά που είναι η ιστορική διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί βλέπουν ότι δημιουργείται ένας υγιής πολιτικός πόλος, ο οποίος έχει σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και κατανόησης για μία παύση, έχουμε μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η συνάδελφος Ντίνα Τσουκαλά είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ντίνα, τι έχουμε, καλημέρα.